Σε απόγνωση βρίσκονται μετανάστε από τη Βενεζουέλα που βλέπουν τι γειτονικέ του χώρε τη μία μετά την άλλη να υιοθετούν σκληρότερα μέτρα και να υψώνουν νομικά τείχη ώστε να αποτρέψουν την είσοδό του στι επικράτειέ του. Ο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση χαρακτηρίζει το μεταναστευτικό κύμα ω την προσφυγική κρίση τη Βενεζουέλα εκτιμώντα πω έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο που έφτασε στην κορύφωσή τη το 2015. Ο 24χρονο Ρικάρντο από τη Βενεζουέλα έχει στα χέρια του το απαραίτητο απαραίτητο διαβατήριο για να μπει στο Περού. Οι μεταναστευτικέ οδοί τη Λατινική Αμερική έχουν αυτή την περίοδο όλε την ίδια αφετηρία, τη Βενεζουέλα. Χιλιάδε άνθρωποι φεύγουν με κατεύθυνση τόσο τι γειτονικέ Βραζιλία και Κολομβία και από εκεί τον Ισημερινό, αλλά και νοτιότερα το Περού, την Αργεντινή και τη Χιλή. Άλλοι αποτολμούν να φτάσουν στην Κώστα το Μεξικό ή, οι πιο τολμηροί, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Από το 2014, πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα.